Χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στην Αρμενία μπλόκαραν το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Γερεβάν το βράδυ της Τρίτης, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Νικόλ Πασίνιαν να παραιτηθεί. Ο Πασίνιαν αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις για να φύγει από την εξουσία, καθώς και δρυμία κριτική μετά τη συμφωνία που υπέγραψε τον Νοέμβριο, με την οποία έληξαν 6 εβδομάδες συγκρούσεων με το Αζερβαϊτζάν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Η πολιτική ένταση στη χώρα κλιμακώνεται εδώ και εβδομάδες. Ο Πασίνιαν ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Νικ Γκασπαριάν, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του. Προηγουμένως, ο στρατός είχε απαιτήσει από τον Πρωθυπουργό να υποβάλει την παραίτησή του, εξωθώντας τον να καταγγείλει απόπειρα πραξικοπήματος και να εκδώσει διάταγμα με το οποίο έπαβε τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, ο πρόεδρος Αρμέν Σαρκισιάν, ο οποίος αρνήθηκε να υπογράψει το διάταγμα, συνεχίζει να μην αναγνωρίζει την καθαίρεση του υποστράτηγου Γκασπαριάν, βαθαίνοντας ακόμα περισσότερο την κρίση.